Ένα πολύ όμορφο project. Έτσι ακριβώς. Θα μας πει περισσότερα η Ελευθερία, να μην τρώμε εμείς το χρόνο, αλλά Ελευθερία. Ένα πολύ ωραίο project ισχύει. Την ερχόμενη Κυριακή, λοιπόν, στις 7.30 το απόγευμα, θα μπορούν όλοι μέσω πλατφόρμας να παρακολουθήσουν την συναυλία που έχει οργανώσει το El Sistema Greece, που στόχο έχει, να πούμε ότι θα γίνει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και στόχο έχει να αναδείξει μέσα από την μουσική την γονεϊκή αγάπη. Δεν υπάρχει κάτι ομορφότερο. Γονείς είστε και οι δύο, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να αγαπάς τα παιδιά σου και να εκφράζεσαι μέσα από τη μουσική. Το Lullaby Project, Κυρία Ματσακίδου, καλή σας ημέρα. Πείτε μας περισσότερα πράγματα. Έτσι ακριβώς, ναι. By Project, καλημέρα σας. Είναι μια σύμπραξη του El Sistema Greece, του μουσικού κοινωνικού προγράμματος El Sistema Greece, με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φέτος είναι η τρίτη φορά που το El Sistema Greece υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο έχουμε και τη χαρά να μας στηρίζει από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του οργανισμού μας. Ένα κοινωνικό πρόγραμμα που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη για να δώσει καλλιτεχνικό και δημιουργικό βήμα σε μαμάδες από λιγότερο ευνοημένες γειτονιές και συνοικίες της Νέας Υόρκης. Μαμάδες από τις φυλακές, ανήλικες μητέρες, εξαρτημένες και χίλιες δύο άλλες περιπτώσεις. Το πρόγραμμα ξεκίνησε και στην Ελλάδα το 2018 και φέτος για πρώτη φορά το El Sistema Greece υποδέχεται όχι μόνο γυναίκες και όχι μόνο μαμάδες. Ανοίγουμε περισσότερο το Lullaby Project φέτος και γιορτάζουμε γενικώς όλες τις μορφές της γονεϊκής αγάπης με 7 συγκεκριμένες γονεϊκές ιστορίες αγάπης που μεταφράζονται σε μουσική από 7 επαγγελματίες συνθέτες. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι υπέροχη πρωτοβουλία. Πραγματικά. Είναι ξεχωριστό. Σας ευχαριστούμε. Την Κυριακή 7.30 ο καθένας μπορεί να το παρακολουθήσει από τις πλατφόρμες του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.